Επιστροφή στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, και στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Στο βήμα της Βουλής βρίσκεται αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Ας ακούσουμε τι λέει. Ποιες αρχές να περιορίσουν αυτούς τους διαδηλωτές, είτε σε μία λωρίδα, είτε αν είναι ακόμα λιγότεροι και στο πεζοδρόμιο? Δεν προβλέπει. Προβλέπει, κύριε Μητσοτάκη, γιατί το γνωρίζετε καλά. Διότι είναι διάταξη κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κύριος Δένδιας, 2013 πρωτικό διάταγμα. Και ειδού φωτογραφίες από συναρθρήσεις που γίνονται στο πεζοδρόμιο μεγάλων κεντρικών αρτηριών της χώρας, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις επιβάλλουν αυτό που προβλέπει ο νόμος. Ή δεν ισχύει αυτό και θέλετε να ανακαλύψετε τον τροχό τώρα? Δεύτερον, μας είπατε ότι και εμείς έχουμε εφαρμόσει απαγορεύσεις διαδηλώσεων σε περιπτώσεις όταν ενδεχομένως έχει έρθει κάποιος ηγέτης, μεγάλος ηγέτης, πρόεδρος των ΗΠΑ ενδεχομένως, της Ρωσίας. Ναι, και εμείς, βεβαίως. Λόγοι ασφάλειας, εθνικής θα έλεγα ασφάλειας, το επιβάλλουν αυτό. Νόμος κυβερνήσεως Μητσοτάκη του πατρός σας, προεδρικό διάταγμα. Δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο λοιπόν σήμερα, γιατί κοροϊδεύεται το ελληνικό λαό και τη Βουλή των Ελλήνων? Υπάρχει. Άλλο επιχειρείτε σήμερα εδώ. Δεν επιχειρείτε να ρυθμίσετε πράγματα τα οποία αντιστοιχούν στην κοινή λογική. Επιχειρείτε, επαναλαμβάνω, μία τομή αντιδραστική στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της διαμαρτυρίας, της διαδήλωσης, της συγκέντρωσης, που δεν έχει επιχειρηθεί από καμία άλλη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά. Και το ερώτημα είναι γιατί... Ανεβαίνουν οι τόνοι, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τις συγκεντρώσεις με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό μας δελτίο.